Το 5ο Πολυσυνέδριο Καινοτομίας και Ανάπτυξη έφτασε στο τέλος του. Τα συμπεράσματα. Τι συμπεράσματα έχω να. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Διοργανώνω συνέδρια και πολυσυνέδρια από το 1998. Και Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτό το συνέδριο, το 5ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη, που διοργάνωσε το διαδικτυακό κανάλι για την καινοτομία και την ανάπτυξη στο kbusiness.gr, ήταν διαφορετικό από τα άλλα. Και ήταν διαφορετικό γιατί ήρθαν φοιτητές, ήρθαν ανθρώπινα μυαλά, άνθρωποι που κάνουν τόσο σπουδαία πράγματα και δεν έχουμε ιδέα το τι κάνουν. Τους δόθηκε η ευκαιρία και το βήμα μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου να παρουσιάσουν ευρεσιτεχνίες και διακρίσεις απίστευτες. Ειλικρινά, ήρθε η ώρα να δώσουμε σημασία και να κοιτάξουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει άλλη θέση. Η Ελλάδα αξίζει άλλα πράγματα. Δώσαμε βήμα στους φοιτητές, παρουσιάσανε τι κάνουν και έκλεισε πρώτη δουλειά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε επίσης τα συμπεράσματα της έρευνας της Kappa Research για λογαριασμό του. Αυτό ήταν και το μήνυμα. Με αυτό το μήνυμα ξεκινήσαμε το 5ο Πολυσυνέδριο. Next Generation Αγροτικά Τουρισμός Ανθρώπινο Δυναμικό. Σε συνέχεια της έρευνας που είχαμε πραγματοποιήσει τον περασμένο Μάιο, η Kappa Research για λογαριασμό του kbusiness.gr, που έλεγε που βλέπαμε τους γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά τους να πάνε στο χωριό να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Σε αυτήν εδώ την έρευνα δείξαμε τι ζητούν οι νέοι για να πάνε στα χωριά τους. Άνεργοι και νέοι ηλικίας 18-35 ετών, το πρώτο πράγμα που ζητάνε δεν είναι χρήματα. Το πρώτο πράγμα που ζητάνε είναι ναι, να πάμε στο χωριό, αλλά θέλουμε μια δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία. Νομίζω αυτό δεν είναι δύσκολο, Βαγγέλη. Ψάχνουν τα κίνητρα, δηλαδή. Ψάχνουν οι 7 στους 10, τα στελέχη της κυβέρνησης που ήρθαν εδώ θα τα δώσουν αυτά τα κίνητρα. Εγώ βλέπω ότι και οι ίδιοι τους έχουν αντιληφθεί ότι δεν πάει άλλο. Το καταλάβαμε και από τον κύριο Καράουγλου και από τον κύριο Καλαφάτη και από τον κύριο Γκιουλέκα και από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και από τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, την κυρία Γιαννακίδου. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή πρέπει, είναι μονόδρομος. Πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό το δυναμικό. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει αν δεν επενδύσουμε στη γνώση. Και αυτά όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη την προσοχή μας. Αξίζουν την προσοχή μας. Είμαι πολύ συγκινημένη. Έχουμε και εγώ τα παιδιά μου μια μέρα να τα δω έτσι ένα βήμα να παρουσιάζουν κάτι καλό. Είμαι πολύ συγκινημένη. Θεωρώ ότι η διοργάνωση του 5ου Πολυθεματικού Συνεδρίου Καινοτομία και Ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μέσα από τον κύκλο των διακεκριμένων εισηγητών θα δοθεί δυνατότητα στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, να βρουν δρόμους έτσι ώστε να ασχοληθούν με αυτό που θέλουν. Και προφανώς ο τουρισμός και η γεωργία, ο πρωτογενής τομέας γενικότερα, είναι δύο τομείς οικονομίας που έχουν και άμεση απόδοση, αλλά βέβαια και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά στην χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η διοργάνωση του συνεδρίου αυτή που έχει γίνει πλέον θεσμός για την πόλη μας. Χαιρετίζω την θαυμάσια αυτή η πρωτοβουλία και εύχομαι αφενός μεν να ριζώσει και αφετέρου να αποτελεί πάντοτε ένα εργαλείο που θα αναδεικνύει δρόμους, θα βοηθάει τη νέα γενιά των παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με συγκεκριμένους τομείς οικονομίας να ασχολούνται με τους τομείς αυτούς. Είναι πολύ σημαντική συμβολή τέτοιου συνεδρίων και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι μια πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Αυτό που βεβαίως είναι το κρίσιμο σημείο είναι πώς θα μετουσιωθεί όλη αυτή η παραγωγή γνώσης σε παραγωγική βάση, σε πλούτο παραγωγικό, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Τα στοιχεία της καινοτομίας, της εξωστρέφειας του υγιού επιχειρήν νομίζω ότι είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα και σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Σε μια εποχή που ο κόσμος μας έχει δώσει πάρα πολλά και έχει υποφέρει πάρα πολύ, νομίζω μέσα από μια τόσο κρίσιμη συγκυρία,
οφείλουμε να κάνουμε το αυτονόητο. Να επενδύσουμε στη γνώση, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στη Θεσσαλονίκη το πολυσυνέδριο είναι το πέμπτο στη σειρά που γίνεται και έτσι τίνει πραγματικά να γίνει ένας θεσμός. Ένας θεσμός που ξεκίνησε από μια πολύ καλή συνάδελφο στη δημοσιογραφία, τη Ραλιώτη Λεπίδου, και που συνεχίζεται αναβαθμισμένο και εμπλουτισμένο κάθε χρονιά με πιο καινοτόμες, θα έλεγα, ιδέες, αφού και το θέμα του συνεδρίου είναι καινοτομία και ανάπτυξη η επόμενη γενιά, Next Generation. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, πέρα από τα συγχαρητήρια στη Ραλιώτη Λεπίδου και στους υπόλοιπους διοργανωτές, ότι κάτι τέτοιο το έχουμε ανάγκη και στον τόπο μας στη Θεσσαλονίκη και στην πατρίδα μας γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί σήμερα στη ζωφερή αυτή οικονομική κρίση από την οποία διερχόμαστε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα βρούμε διεξόδους, πώς θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, κυρίως τι μπορεί να κάνει η νέα γενιά που πλήττεται περισσότερο από όλους από την ανεργία. Καταρχήν είναι ένα συνέδριο το οποίο αντέχει στον χρόνο, άρα έχει επιτυχία. Από την άλλη υπάρχουν μέσα παιδιά, νέα, βλέπουμε κάποια προϊόντα καινοτόμα. Εκείνο που έχω πει και στην ομιλία μου είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Δανίας, της Φιλανδίας και του Ισραήλ, οι οποίες είναι χώρες ακόμη και μικρότερου μεγέθους από εμάς και όμως μπορούν να παράγουν καινοτόμα προϊόντα. Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας να μεταφερθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί η καινοτομία δεν είναι μόνο έρευνα, έχει άμεση σχέση με την αγορά. Και αγορά σημαίνει Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε την υποδομή σε μυαλά και σε ερευνητικά κέντρα, το πλαίσιο θέλουμε, ώστε μια ιδέα να γίνεται ένα πρότυπο, μετά ένα προϊόν και μετά να κερδίσει τις αγορές. Δεν θα κάνω απλά ένα σχόλιο μόνο για αυτόν τον θεσμό που κι εσείς το γνωρίζετε, αλλά είναι και φανερό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο θεσμός που δημιούργησε από τα γενοφάσια του η Ραλιώτη Λεπίδου, η οποία ήταν και αθλήτριά μου και έχει εκπαιδευτεί κοντά μου στα γήπεδα, στους αθλητικούς χώρους, αλλά και όλοι οι συνεργάτες και όλοι όσοι δουλεύουν γι' αυτό. Πραγματικά αυτές τις μέρες της κρίσης είναι πολύ σημαντικό να μιλάει κανείς για καινοτομία και για ανάπτυξη. Αυτές οι δύο λέξεις κλειδιά σηματοδοτούν και την πορεία ενός τέτοιου συνεδρίου. Από ό,τι είδα και τα θέματα και οι ομιλητές, είναι και τα θέματα πολύ σημαντικά, αλλά και οι ομιλητές. Είναι μια ευκαιρία να η γνώση να, και να παραχθεί εδώ μέσα, αλλά και να μεταλαμπαδευτεί στους πιο νέους ή σε ανθρώπους οι οποίοι για πρώτη φορά θα βρεθούν στον χώρο. Και θεωρώ ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη η πόλη, είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα, δηλαδή έμφαση στον πρωτογενή αγροτικό αγροβιοδιατροφικό τομέα, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια και στον τουρισμό. Και κυρίως στο Next Generation. Και συγχαρητήρια στην φίλη μου τη Ραλιώτη Λεπίδου, που δίνει αυτή την έμφαση, πάντοτε διαπνεώμενη από θετική ενέργεια, θετική διάθεση, out of the box thinking και στόχευση στη νέα γενιά.
Εγώ πραγματικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτή τη διοργάνωση. Αν μη τι άλλο, γιατί μέσα σε μια εποχή ζωφερή, μαύρη, δύσκολη, απεσιόδοξη, δίνει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Ότι μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, μπορεί κανείς να παράγει και μπορεί κανείς να κερδίσει το στοίχημα της οικονομικής ανάπτυξης. Να αναφερθώ στο πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα της Πανδώρας, που είναι το ρομπότ που έφτιαξε η ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου μας, και να πω ότι μέσα από αυτό βλέπει κανείς πραγματικά πώς, το οποίο πήρε και δεύτερο παγκόσμιο βραβείο πρόσφατα σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό, βλέπει λοιπόν κανείς μέσα από αυτό πώς η γνώση, πώς η επιστημονική εκπαίδευση μπορεί να γίνει έρευνα, η έρευνα πώς μπορεί να γίνει καινοτομία, αυτό να γίνει ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο να μπορεί να κερδίσει την αγορά. Να πούμε το αυτονόητο, ότι μακάρι να γίνονται τέτοια πράγματα συνεχώς. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο που βιώνουμε αυτή την οικονομική κρίση πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την καινοτομία που μπορεί να παραχθεί από τα ερευνητικά μας κέντρα και τα πανεπιστήμια και να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε στην ανάπτυξη πλέον, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να έρθει, τα δικά μας χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε από σήμερα κιόλας να ορίσουμε το μέλλον μας. Για να μην κρατάμε τους τύπους, έχω πάθει την πλάκα μου. Αυτό που είδα εδώ πέρα ήταν απίστευτο. Το ότι τέτοια ημέρα με τέτοιο καιρό είχε τόσο κόσμο που περίμενε να ακούσει καινοτόμες ιδέες. Ο χώρος, το στήσιμο, απίστευτο. Δηλαδή η Ραϊό Ελπίδο έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Εγώ δεν αναφέρομαι ποτέ έτσι κατά λάθος. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα που είδα εδώ σήμερα. Ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά βελτιώνεται κάθε χρόνο. Το φετινό πέμπτο συνέδριο ήταν μια πραγματική έκπληξη. Μας, μπορώ να πω, συγκίνησε όλους, όπως είπε και η Ραλιώλη Λεπίδου. Η καινοτομία είναι ένας από τους μοχλούς ανάπτυξης και κάτι που χρειαζόμαστε τον καιρό της κρίσης που ζούμε. Εμείς ξεκινήσαμε με κάτι αντίστοιχο. Η Ραλιό Ελεπίδου είδε το Σμπόινγκ και δώσαμε σε αυτήν την πρώτη μας συνέντευξη. Πιστεύω ότι για κάποιους φοιτητές που ήταν εδώ σήμερα, ίσως αυτό αποτελέσει μια νέα αρχή όπως αποτέλεσε για μας πριν από τρία περίπου χρόνια. Και σίγουρα αυτοί οι φοιτητές, οι εν δυνάμει νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν ήρθαν, σίγουρα έχασαν. Ελπίζουμε να τους δούμε στο επόμενο έκτημα.